Ολοκληρώθηκε η περίοδο τη υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπολείο Καβάλα μετά από μια παράταση τριών ημερών, αφού ήταν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έκαναν αιτήσει και τι τελευταίε ημέρε τη προθεσμία. Το κοινωνικό παντοπολείο έληξε ημερομηνίε για τι οποίε μπορούσε κάποιο να κάνει αίτηση την προηγούμενη Παρασκευή μετά από παράταση τριών ημερών που δόθηκαν. Βέβαια, ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι δεν ενημερώθηκαν, παρότι εμείς σε όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους ενημερώσαμε τους πάντες για να, ακόμα και στην εκκλησία και στα ΚΑΠΗ και στις εφημερίδες και παντού και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλα, είπαμε ότι γίνεται αυτή η διανομή. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σήμερα έρχονται λοιπόν άνθρωποι, τους οποίους φυσικά και τους δεχόμαστε, δεν τους απορρίπτουμε. Συνολικά 290 ήταν οι αιτήσεις της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας και περίπου 170 οι αιτήσεις της πρώην Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων. Επιπρόσθετα, η κυρία Φαντζεσκάκη τόνισε πως θα συσταθεί ειδική επιτροπή έτσι ώστε να ελέγξει τα κριτήρια των δικαιούχων. Φτάσανε για τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας γύρω στις 290 αιτήσεις και γύρω σε 160 αιτήσεις με 170 περίπου εκεί, γιατί δεν ξέρω το ακριβώς τις τελευταίες στιγμές, δηλαδή το νούμερο δεν ξέρω, έχουν φτάσει στην Δημοτική Κοινότητα του πρώην Δήμου Φιλίππων, στις κρινίδες που κάνουν τις αιτήσεις τους. Λοιπόν, εμείς τώρα συστήνουμε μία επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών. Και βέβαια, εκτός κραυγαλαίων περιπτώσεων, που όπως και μου έχουν αναφερθεί μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ήρθε κάποιος ο οποίος ναι μεν είχε μηδενικό εισόδημα, είχε μόνο εισόδημα λόγω βάση τεκμηρίων, αλλά και αυτός και η σύζυγος δήλωναν τόκους από 800 ευρώ ο καθένας, που σημαίνει, όπως σημαίνει ότι στην τράπεζα υπάρχουν κάποια χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, το λέω σαν παράδειγμα αυτό, κάποιες τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν είναι που θα απορρίψουμε. Όλοι οι άλλοι όμως οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, είμαστε σε θέση να τους εξυπηρετήσουμε. Εάν ακόμα και να μην τηρούν κάποια κριτήρια, όπως γράφουμε και μέσα στον κανονισμό του κοινωνικού παντοπολίου μας, αλλά αποδεδειγμένα σήμερα έχουν μεγάλη ανάγκη και δεν έχουν να φάνε για διάφορους λόγους, εμείς θα τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος, η αντιδήμαρχος Καβάλας επισήμανε πως η διοίκηση του Δήμου θα χτυπήσει πόρτες και θα ζητήσει τρόφιμα για να τα δώσει στον κόσμο που τα έχει πραγματικά ανάγκη. Φυσικά θα τους βοηθήσουμε όχι μόνο μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο και αφού τελειώνει αυτή η διαδικασία θα βγούμε και θα χτυπήσουμε πόρτες, θα απευθυνθούμε στο λαό της Καβάλας με διαφόρους τρόπους που ελπίζουμε να βοηθήσουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αυτό για να μαζέψουμε και άλλα είδη και άλλα τρόφιμα και να μπορούμε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους μας, συνανθρώπους μας, ιδίως κατά το διάστημα των εορτών.